Το όνομά μου είναι Ελσαχάου Μοχάμετ. Ναι. Φέρε εδώ για να μην γράψει. Α, και δεν έχω βάλει σκουλαρίκια. Τώρα. Wait, για την εγκληματικότητα. Κλείνω υπότιτλες από κάτω, πες υπότιτλες. Hey yo, space time. Να μου πούνε εμένα ότι είσαι από τη Βόρεια Ήπειρο, από κοριτσά. Εκεί, όταν γεννήθηκα εγώ, έτσι ήταν τα πράγματα. Αν θέλουν να πούνε ότι είμαι Ελληνίδα, Ελληνίδα είμαι τώρα γιατί νιώθω πάρα πολλά πράγματα, γιατί μεγάλωσα στην Ελλάδα. Έμαθα την νοοτροπία, την κουλτούρα, εστερνίστηκα πολλά πράγματα, πολλές σκέψεις, οπότε είναι λογικό να νιώθω Ελληνίδα τώρα. Να νιώθω ένα κομμάτι μου να νιώθει Ελληνίδα και ένα άλλο να νιώθει Αλβανίδη, γιατί όσο να είναι, τις ρίζες μας δεν τις διαγράφουμε ποτέ. Νιώθω Έλληνας, αλλά νιώθω και Αιγύπτιος ταυτόχρονα. Από τη μία Έλληνας ότι έχω μπει εντελώς στην ελληνική νοοτροπία, σε κάποια πράγματα, στον τρόπο σκέψης, στην αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων, στην καθημερινή μου ζωή, είτε με την οικογένειά μου. Αλλά και από την άλλη, λόγω του ότι μεγάλωσα στο σπίτι με τα αραβικά έθιμα και με την μουσουλμανική θρησκεία, δεν σου δίνει την επιλογή να μην νιώθεις Αιγύπτιος. Νιώθεις και Αιγύπτιος. Θεωρώ τον εαυτό μου μια Αλβανίδα η οποία ζει στην Ελλάδα. Έχω ζήσει τη μισή μου ζωή στην Αλβανία και την άλλη μισή εδώ. Οπότε μου φαίνονται και οι δύο πολύ οικεία μέρη και αισθάνομαι το ίδιο άνετα και εκεί και εδώ. Παρόλο τις μικρές δυσκολίες, γιατί κακοί άνθρωποι υπάρχουν και εδώ, υπάρχουν και εκεί. Είμαστε μέλη της κοινωνίας, είναι πραγματικότητά μας ελληνική, έχουμε ζήσει με Έλληνες, μιλάμε ελληνικά. Επίσης, ας πούμε, τα παιδιά τα οποία έχουν το αίσθημα, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της πολιτισμικότητας, της πολυπολιτισμικότητας, μπορούν να προτείνουν πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε εδώ και να μην έχουμε χαρτιά. Είναι πολύ εύκολο να μας πιάσουν οι μπάτσοι και να μας στείλουν πίσω στη χώρα μας. Αν και έχω γεννηθεί εδώ, θα ήταν πολύ αδικία να το κάνουμε αυτό, επειδή είμαι πιο πολύ Ελληνίδα από ότι είμαι Φιλιππινέζα. That's. Είναι πολύ αδικία, I think. Έχουμε το δικαίωμα να είμαστε εδώ πέρα, επειδή γεννηθήκαμε εδώ πέρα. Θέλω να πάω στην Ιγυρία. Δεν έχω πάει για λόγους, ας πούμε, τέλος οικονομικούς σε πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση, λόγω των χαρτιών, επειδή δεν είχα δικαίωμα να βγω εκτός χώρας. Δηλαδή, είχα το δικαίωμα να βγω εκτός χώρας, αλλά δεν είχα το δικαίωμα να μπω, γιατί δεν είχα και παραμονή. Στην αρχή υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τα χαρτιά μας, γιατί είχαμε τα χαρτιά όπως έχουν όλοι οι αλλοδαποί. Μετά, από λίγο καιρό άλλαξε ο νόμος και ζητούσαν να πληρώσουμε για το κάθε μέλος ένα χρηματικό ποσό για να κάνουμε οικογενειακή συνένωση. Πράγμα το οποίο ήταν λίγο αφίσκο, δεν ήταν στα normal πλαίσια. Γιατί από τη στιγμή που τα παιδιά ζουν μαζί σου, δεν έχουν, σπουδάζουν ακόμα, δεν χρειάζεται να κάνεις οικογενειακή συνένωση αυτό. Αυτό εννοείται πως ζείτε μαζί. Απλά η γραφειοκρατία να πάρει περισσότερα λεφτά από το Κοσμάκι και το έκανα αυτό. Εγώ βέβαια κατέθεσα τα χαρτιά μου με το καινούριο νομοσχέδιο
όπου είχε και ένα παράβολο. Όπου όταν πήγα για να καταθέσω τα χαρτιά μου, μου λέει ο υπάλληλος εντελώς αυτό, υπάρχει και ένα παράβολο. Λέω, ναι, λέω, ποιο είναι, πάνω να το πληρώσω στην εφορία, το φέρω. Μου το λέει εντελώς φυσικά, 1467 ευρώ. Λέω, πόσο. Λέω, 1467 ευρώ. Παράβολο λέει αυτό, ένα. Αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, ότι μας αντιμετωπίζουν σαν οικονομικούς μετανάστες, δηλαδή, αυτό συνεπάγεται με πρέπει να έχεις ένσημα και να τα παρουσιάζεις κάθε δύο χρόνια για να ανανεώνεται η άδεια παραμονής. Πληρώνεις παράβολα και είναι μια πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία. Γιατί είσαι στην ίδια μοίρα με ένα άτομο το οποίο έχει έρθει πριν 5 χρόνια, πριν 6 χρόνια, πριν 4 χρόνια, πριν 2 χρόνια. Και ζεις αυτό το δράμα, ας πούμε. Και... σου ζητάνε, ας πούμε, 15 χαρτιά. Και στην ουσία θέλανε 4, 5, 6 χαρτιά. Καρφιτσώνανε. Βγάζανε πάλι. Ξανά καρφιτσώνανε. Βγάζανε πάλι. Καρφιτσώνανε. Βγάζανε πάλι. Να καταλήγουν να κάνουν, ρε παιδί, με τα χαρτιά σου ρωτήρι. Και στο τέλος, αφού έχεις φάει όλη σου την ημέρα, κυριολεκτικά όμως όλη σου την ημέρα, να σου λέει ο άλλος φέρε μου το ένα, φέρε μου το άλλο, α, θέλω εγώ υπεύθυνη δήλωση, εδώ θέλω, θέλω μια φωτοτυπία, θέλω το οτιδήποτε, λείπει μια σφραγίδα, λείπει το ένα, λείπει το άλλο. Τίποτα, δεν είχα χαρτιά, περιμένω και δεν ξέρω. Βασικά, επειδή δεν έχω χαρτιά, νιώθω κλειδωμένη εδώ πέρα. Πρέπει να μείνω εδώ πέρα, δεν μπορώ να φύγω από εδώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το όλο πράγμα χαμιέται. Εντάξει, δεν μπορώ να το φτιάξω, το ξέρω, άστι μου. Θα τηλεφωνήσουμε στο Μάρκ, θα στείλει κάποιον να τη φτιάξει. Δεν θα έχουμε μηχανή σήμερα το βράδυ. Αφού διαλύθηκε. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε καπουτσίνο. Όχι, διαλύθηκε. Ούτε σοκολάτες. Όχι. Και τώρα τι θα κάνουμε. Θα την επισκευάσουμε να σερβίρεις τσάκι, να λίγο καφέ. Πολιτικός ο λόγος, ας πούμε, και η παρουσία των παιδιών των μεταναστών, γιατί αυτό δεν γίνεται. Τα παιδιά των μεταναστών δεν έχουν επαφή, ας πούμε, με το πολιτικό χαρακτήρα του θέματος. Λόγω του νεαρού της ηλικίας, λόγω της άλλης φάσης, πρέπει να τους προσεγγίσεις από άλλους δρόμους. Και είναι, τους οποίους ξέρω, είναι τώρα, δηλαδή να τους προσεγγίσεις, να κάνεις ένα πάρτι, να τους φέρεις όλους μαζί, να υπάρχει ένα κίνητρο. Άγιος Παντελέη Μονάς, ο τόπος της οργής. Βασικά, δεν τα μαθαίνω και δεν πηγαίνω και δεν συμμετείχω όσο θα ήθελα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα έχουν κάποια... κάτι γίνεται, αλλά δεν το ξέρω αυτό, επειδή δεν το μαθαίνω. Δεν θα με ενδιαφέρει να συμμετέχω εντός αγικών σε μια ομάδα η οποία παλεύει για τα δικαιώματα των αλλοδαπών. Όχι για μένα προσωπικά, για τους άλλους θα ήθελα, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα παιδιά των μεταναστών. Δεν έχουν ενημερωθεί και αν ενημερώνονται δεν καταλαβαίνουν τη βαρύτητα, ας πούμε, τη βαρύτητα του θέματος. Και συνεχίζουν να έχουν τη ζωή τους, νομίζοντας ότι όλα θα είναι πολύ καλά, γιατί θα πιάσουν δουλειά και θα έχουν καριέρα κτλ. Αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα. Όχι πως μπορεί να το κάνεις. Τίποτα δεν είναι, αποκλείεται. Απλώς έχουμε ένα handicap. Ζούμε με ένα handicap, ας πούμε, ψυχολογικό. Και ένα handicap, ας πούμε, και στην κοινωνία. Δεν μπορείς τώρα να μην ασκείς το επάγγελμα του αρχιτέκτονα επειδή δεν είσαι Έλληνας ή του φαρμακοποιού ή του κρεοπόλη. Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα από νόμο ο οποίος είναι του 1800, ξέρω, του 1920, που δεν μπορείς να ασκήσεις, ας πούμε, να μην γίνεις, δεν μπορείς να γίνεις αρχιτέκτονας άμα δεν είσαι Έλληνας. Δεν σου δίνουν την άδεια άσκηση ως επαγγελμάτος. Είναι κάποια τέτοια πράγματα τα οποία ναι, είναι μεγάλα, δεν είναι μικρά. Ποιος είναι αυτά. Που λες γιατί. Δηλαδή πάω στη σχολή, γουστάω να γίνω αρχιτέκτονας και δεν μπορώ να τα ασκήσω. Πρέπει να κινούμε με μαύρα λεφτά, ας πούμε, να παίρνω δουλειές.
Αλλά είναι φαντάζομαι τώρα, δεν είναι, είναι ψυχολογικό χάντηκα. Δηλαδή το σκέφτεσαι και τρελαίνες. Είσαι φυλακισμένος. Δεν είσαι της κατηγορίας, ας πούμε, πολίτης. Τι αυτό. Δεν έχω συναντήσει μέχρι σήμερα ανθρώπους τους οποίους να τους εμποδίζει η καταγωγή μου ως προς τη συνεργασία. Είτε στο πανεπιστήμιο, είτε στη δουλειά μου, την τωρινή ή την προηγούμενη. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Το να μην σε εμποδίζει η καταγωγή σου στη δουλειά σου. Οι ερωτήσεις όλες ήταν σχετικά με τη δουλειά, σχετικά με τις γνώσεις που έχεις. Δεν ήταν κάτι που να είχε να κάνει με την εθνικότητα κτλ. Συνήθως όταν πάω σε μια δουλειά και ζητάω να δουλέψω, το πρώτο πράγμα που με ρωτάνε είναι από πού είσαι. Πράγμα το οποίο μπορεί να μην το κάνω ρατσιστικά. Αθελάτως να τους βγαίνει καθώς ακούνε και την προφορά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αλλά επειδή ακούς τόσα πολλά λέγοντας «Να ο Αλβανός το έκανε αυτό, να ο Αλβανός το έκανε εκείνο», το να σε ρωτήσουμε την πρώτη από πού είσαι και μετά εντάξει, σπάνια, έχει υπάρξει η συνέχεια «Α, εντάξει, θα σου τηλεφωνήσω». Είναι σύγχρονο όταν βλέπεις ότι σε ένα χώρο εργασίας σου που συμπεριφέρονται καλά, είσαι μια χαρά και αρχίσεις και αποδίδεις, σίγουρα νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Και όταν βλέπεις ότι αυτό που δίνεις και οι άνθρωποι το δέχονται και σε βραβεύουν γι' αυτό, θες να δώσεις κι άλλο. Πήγαινα σε συνεντεύξεις. Οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ καλοί. Απλά, δεν ξέρω. Δεν έπαιρνα τη δουλειά πολύ εύκολα. Έπρεπε να έχω κάτι connections με ανθρώπους για να έχω μια κανονικότατη δουλειά, ας πούμε. So those are the people that sell umbrellas or handkerchiefs for a living, and they're foreigners. It is pretty sad, right? Μεταξύ των παιδιών διαφορετικών εθνικότητων. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω. Εγώ εντάξει, σαν νέος δεν είχα παρέες, ας πούμε. Δεν είχα παρέες και από παιδιά από τη χώρα μου, ας πούμε. Δεν είχα, έκανα πάντα με Έλληνες. Τώρα βλέπω, ας πούμε, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι υπάρχουν, ας πούμε, παρέες που είναι Αφρικανάκια, Αλβανάκια. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται μεταξύ τους, ας πούμε. Νομίζω ότι υπάρχει ένα καλό blend, ας πούμε. Δηλαδή, άμα είναι cool τα παιδιά, δεν υπάρχει θέμα. Στο δημοτικό ήρθε στη τάξη μου μια κοπέλα από τη Βραζιλία μαζί με την αδερφή της και δεν μπορώ να της πω, δεν μπορώ να πω ότι την είδαμε καχύποπτα, ξέρω εγώ, άμα ήρθε αυτή. Αντιθέτως, την εκτιμούσαμε πολύ, όλες προσπαθούσαμε να τις κάνουμε παρέα, δεν τις αφήναμε μόνες τους, ξέρω εγώ. Θυμάμαι που τη ρωτούσαμε, «Α, πώς το λένε αυτό στα βραζιλιάνικα?» Ένα σχολείο πάνω από το βενζινάδικο. Ακούγεται επικίνδυνο. Να σου πω την αλήθεια, επειδή μεγάλωσα και πήγαινα σε σχολείο σε international school, όπου οι μαθητές ήταν από πάρα πολλές διαφορετικές χώρες. Δηλαδή είχαμε μαθητές που ήταν από την Ισραήλ, την Ιράκ, Αφρικανούς, Σουδανούς, Λέβανον, είχαμε Ινδονέζιους,
Είχαμε από όλοι, από όλο τον κόσμο. Με αυτούς μεγάλωσα, γι' αυτό δεν είχα κάποια... Δεν έχω τίποτα να... Τίποτα στερεότυπο, ας πούμε. Το παιδί είναι ένα παιδί που γεννιέται εδώ στην Ελλάδα και ξεκινάει τη ζωή του, μεγαλώνει εδώ, πηγαίνει σε αραβικό ελληνικό σχολείο και οι παρέες του είναι Έλληνες και όλα αυτά. Τα παιδιά μεταξύ τους δεν το έχουν, δεν το καταλαβαίνουν, δεν το νιώθουν αυτό το ότι αυτός είναι ξένος, είναι διαφορετικός. Μεγαλώνοντας πλέον, αφού έχουν τριβή με τον αλλοδαπό, οποιονδήποτε ξένο τέλος πάντων, τους φεύγει αυτό το συνέστημα το ότι αυτός είναι διαφορετικός, είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να του είναι διαφορετικός τον δείχνουμε το δάχτυλο. Απλώς δεν υπάρχει επαφή λόγω του background. Δεν έχουμε επαφή, δεν έχουμε επαφή με τους Αλβανούς ή τους Φιλιππινέζους λόγω του background, λόγω των ενδιαφερόντων. Τα ενδιαφέροντα είναι διαφορετικά και δεν έχουμε επαφή. Δηλαδή είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι όχι, αυτοί είναι Φιλιππινέζοι και δεν κάνουμε. Πάρουμε τους Φιλιππινέζους, δεν παίζει αυτό το. Συμμορία, ας πούμε. Και εγώ είμαι κολλημένος με τους Αλβανούς. Γιατί πιτσιρικάς, όταν έμενα στην Καλυθέα με τους δικούς μου, βγαίναμε και λέγαμε, α, εντάξει, αφήσαμε το παράθυρο ανοιχτό. Τώρα δεν τολμάς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν το κάνεις όταν οι συγκεκριμένοι βγαίνουν, περπατάνε στο δρόμο ή βγαίνουν έξω για καφέ, πάνε για να διασκεδάσουν. Διασκεδάζουν προκλητικά. Τώρα αυτό είναι το σχόλιο αυτό με τους Αλβανούς είναι επειδή είναι πολύ και έχει the all over the place και έχει γίνει πάρα πολύ λόγος για αυτούς όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι έχω εγώ τη συνέση να εσύ να με ρωτάς και να μου λες τι γίνεται με τους Αλβανούς και πώς δουλεύεις τους Αλβανούς. Δεν με ρωτήσεις πώς δουλεύεις τους Νιγηριανούς. Γιατί δεν ξέρω αν έχεις έρθει από οι Νιγηριανοί. Η μόνη επαφή που έχει έρθει η κοινωνία με τους Νιγηριανούς είναι το ότι πουλάνε CD και είναι στη μαύρη αγορά. Όλε και τα μυαλά στα κάγκελα. Η μόνη επαφή με τους Αλβανούς είναι ότι δεν ξέρω εγώ, είναι τόσα χρόνια εδώ, ναι, δουλεύουν στις οικοδομές, μας παίρνουν τις δουλειές, γιατί οι Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν μια οικοδομή, δεν παίζει αυτό. Και λένε οι Έλληνες μας παίρνουν τις δουλειές, δεν παίζει αυτό. Σε μια χώρα όπου υπάρχει η αρμονία, η ηρεμία, όσο υπάρχει, και έρχεται κάποιος, οποιοσδήποτε είναι αυτός, είτε είναι Αλβανός, είτε είναι Αιγύπτιος, οποιοσδήποτε, και την ταράζει, και εγώ είμαι ρατσιστής μαζί του. Είναι και θέμα ανθρώπων το να προσπαθήσουν από μόνοι τους οι άνθρωποι να περιορίσουν τα στοιχεία αυτά της εγκληματικότητας και της, και οτιδήποτε τέλος πάντων μπορούν να περιορίσουν. Αυτό είναι και πιο γενικό, γιατί σε περίπτωση που εσύ ή εγώ είμαστε πιο αμελείς και αφήνουμε το σπίτι ανοιχτό, ξέρω εγώ, μόνο τραβάμε την πόρτα, αφήνουμε και τους άλλους ελεύθερους να κάνουν ό,τι θέλουν. Στην Ελλάδα βλέπουμε ότι υπάρχει αστυνομία σε κάθε γειτονιά, οπότε νιώθεις πιο σίγουρος. Στην Αλβανία δεν βλέπεις τον αστυνομικό να κυκλοφορεί έτσι όπως κάνουν εδώ στην Αθήνα περιπολίες σε κάθε γειτονιά. Εντάξει, εδώ μπορεί να νιώθεις πιο σίγουρος όταν βλέπεις τον αστυνομικό, αλλά δεν νιώθεις, δηλαδή ξέρεις ότι μπορεί να γίνει το οτιδήποτε λόγω της ύπαρξης τόσο διαφορετικών ανθρώπων και λόγω της ύπαρξης τόσο χαμηλών επιπέδων εισοδήματος. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει λόγος γιατί ο άνθρωπος να κλέψει να κάνει κάτι. Καταστολή.
Εντάξει, έχει ανεβεί τα τελευταία χρόνια η καταστολή στην Ελλάδα. Βλέπουμε πιο πολλούς μπάτσους. Βλέπουμε, έχει γίνει το φαινόμενο το 2004 των δημών μπάτσων. Που είναι, δηλαδή, είναι άχρηστα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τη δουλειά τους. Και έχουν γίνει και πιο πολλοί και γίνονται και πιο πολλοί. Δηλαδή, είναι τα τσιράκια των αστυνομικών. Δηλαδή. τα μπλοκάκια. Flashlight. Έχει γίνει πολύ, βλέπουμε πολύ στολή. Και βλέπουμε και άτομα τα οποία ας πούμε, θα θέλανε να γίνουν και αστυνομικοί. Δηλαδή, ξέρεις, δεν αποτύχανε να γίνουν αστυνομικοί, δεν μπάτεψαν τα μόρια και έχουν γίνει ήδη μόμπατσι ή έχουν γίνει security guards. Υπάρχει αυτό το θέμα, το χαμηλό επίπεδο, ας πούμε, στην αστυνομία. Συνοριοφύλακας, ο οποίος κυνηγάει τους μετανάστες, λέει, Αλβανούς που περνάνε τα σύνορα με αμάξι, μέχρι είτε να τους πατήσει, είτε να τους πετάξει σε χαράδρες, τίποτα, δεν λυπάται τίποτα και το χέρι του το ευχαριστείται αυτό. Σίγουρα με την αύξηση των αλλοδαπών στη χώρα έχουν έρθει και κάποιοι οποίοι δεν είναι καλοί σπάστες. Αυτό δεν το λέμε μόνο στους, για τους αλλοδαπούς. Υπάρχουν και εκείνους οι οποίοι δεν είναι καλοί σπάστες, οι οποίοι είναι κλέφτες, είναι απατεώνες, είναι. Δεν μπορείς να πεις και μια συγκεκριμένη χώρα ή κάποια συγκεκριμένη εθνικότητα. Όλα λένε εντάξει, έχει ανεβεί λόγω του μεταναστών. Εντάξει. Εντάξει, έχουν έρθει πάρα πολλοί μετανάστες τόσα χρόνια, τα 20 χρόνια δηλαδή. Είναι λογικό, ας πούμε. Δηλαδή. Βασικά στις Φιλιππίνες δεν φοβάμαστε για σκότωμους και τέτοια, φοβάμαστε για τα φαντάσματα και τέτοια πράγματα. Fairies and stuff like that. Τέτοια πράγματα φοβόμαστε, όχι για την εγκληματικότητα. Εγκληματικότητα βρίσκομαι στο κέντρο, δηλαδή. Αλλά όταν ζεις σε χωριά και τέτοια, φοβάσαι κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πω, βρήκα παρέες περισσότερα με κορίτσια. Τα αγόρια ήταν λίγο πιο απόμακρα. Εντάξει. Από τη στιγμή που έχεις περάσει είτε κάποια απογοήτευση, είτε κάποιο. Τέλος πάντων, έχεις αφήσει κάτι πίσω σου, τόσο αρχίζει και ξεχνάς το πόνο. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή μπορεί να το νιώθεις πάρα πολύ έντονο, αλλά μετά αρχίζει και ξεθοριάζει με το χρόνο. Αυτό μάλλον έχει συμβεί και με όσα μπορεί να έχω νιώσει όταν ήμουν πιο μικρή, γιατί σίγουρα μου άρεσαν κάποια παιδάκια που ήταν στην ηλικία μου, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν με εμπόδισε καθόλου το γεγονός ότι ήμουν από άλλη χώρα. Μου αρέσουν οι Έλληνες. Οι άνθρωποι έχουν ένα μπρίο, ας πούμε, έχουν ένα ταπεραμέντο. Απλώς είναι να μην τους πατήσεις κάποια κουμπιά, ας πούμε. Τότε αρχίζουν και γίνονται λίγο πιο αμυντικοί. Υπάρχουν κάποια θέματα, δηλαδή υπάρχει κάποια απόσταση. Κάποια, ας πούμε, δίνουν την εντύπωση ότι ναι, μεν σε γουστάρω, αλλά δεν θα σε γνώριζα και με την κόρη μου, ας πούμε. Παίζει και αυτό. Έχει τύχει να χωρίσω με κοπέλα, γιατί τύθηκε η συζήτηση περί θρησκείας, περί μέλλον, το τι θα κάνουμε. Είμαστε 3 χρόνια μαζί και τώρα και πού και πώς και πότε και γιατί. Είπα και εγώ κάποια στιγμή ότι βαράει ένα νεύρο στον εγκέφαλο και έρχομαι και συζητάω από τους δικούς σου. Ποια θα είναι η απάντησή σου? Γυρνά και λέει ότι, ξέρεις, θα είμαι με τους γονείς μου. Από τη μία το θεώρησα λογικό. Της λέω, ναι, αλλά και όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά, λέει, εντάξει, όπως και να έχει, είσαι ο Μοχάμετ, είσαι μουσουλμάνος και είσαι από την Αίγυπτο. Μου είπε, της είπα, χωρίζω.
Όταν γνωρίζω κάποιον, είναι wow, exotic beauty. Είναι λίγο σαπουνόπερα η κατάσταση, ας πούμε. Βασικά, εγώ σκέφτομαι να μείνω με τη μία. Εδώ έχεις μία και συνδημιουργείται πονοκέφαλος. Είναι όμορφες γυναίκες, φίλε. Το να την παλεύεις με τη μία, οκ. Okay. Τώρα να έχεις και δύο και να την παλέψεις, πρέπει να είσαι πολύ αργόσχολος και πρέπει να είσαι πολύ καταφερτζής για να μπορείς να έχεις και τις δύο σε ισορροπία. Οπότε εγώ επιλέγω τη μία. Δεν μου πέρασε από το μυαλό να παντρευτώ έναν Έλληνα και να μείνω εδώ πέρα. Αυτό το θέμα της παντριάς ή το γάμο με μία Ελληνίδα ή με μία Αιγύπτια είναι κάτι το οποίο δεν έχει, δεν θα πω δεν έχει οριμάσει μέσα μου, απλά δεν έχω βρει απάντηση. Ψέματα. Υπάρχει απάντηση, αλλά εξαρτάται από τι συνθήκες θα υπάρξουν. Δείξεις προς τα έξω, πιστεύω ότι βασίζεται πρώτα σε σένα. Δηλαδή, στο τι πιστεύεις για τον εαυτό σου, το τι έχεις ζήσει, τι έχεις περάσει. Και όταν το πλασάρεις έντονα, οι άνθρωποι το φοβούνται. Γενικά, ό,τι περίεργο, ό,τι έντονο συναντάνε οι άνθρωποι στη ζωή τους, προτιμούν να το αποφεύγουν. Λέμε καμιά φορά, μου βάει την Αλζέιμερ, δηλαδή το χάρηκα με την καρδιά, με την ψυχή μου, αυτό. Αν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνω κάτι άλλο πέρα από μουσική. Εντάξει, πάντα θα κάνω μουσική, αλλά μπορώ και να το φανταστώ να κάνει και κάτι άλλο. Τον έχω φανταστεί και τον έχω δει να κάνει και κάτι άλλο, ναι. Σήμερα το λέω έτσι, γιατί έχω δημιουργήσει τη δική μου προσωπικότητα. Ξέρω που πατάω και ξέρω τι θέλω από τη ζωή μου. Και δεν φοβάμαι την αντίδραση του άλλου. Είναι στην Ελλάδα. Έχει μεγαλώσει και να λέει για την δική της την άποψη, ενώ μια Δάφνη στις Φιλιππίνες μεγάλωσε να μην λέει τη δική της άποψη. Όταν τους βάζεις μαζί, βλέπεις μια μεγάλη διαφορά. Hi. Ήρθα. Πολύ φλάσσο, παιδιά. Εσύ, Χριστό, τι θα κάνεις εδώ, στη κουζίνα? Σταματήστε επιτέλους. Σε παρακαλώ, Χριστό. Έχουν καταγραφεί κάπου 200.000 παιδιά μεταναστών. Και αυτό νομίζω ότι έχουν καταγραφεί από τα παιδιά που είναι στο σχολείο. Υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι εκτός σχολείου, όπως εγώ. Δηλαδή, υπάρχουν άτομα τα οποία είναι 20, 22, 23, 25, 30. Και μπορεί να είναι και άλλα 100.000. Και δεν έχουν καταγραφεί, αλλά υπάρχουν κοντά 300.000 άτομα που έχουν γεννηθεί εδώ πέρα και είναι σαν οικονομική μετανάστες. Η τρόπολη, τα φώτα σου κρύβουν τα αστέρια και πως οι λάψεις σου είναι τραγικά παραλυμένα. Μητέρα από την ύμη μου ζητά συγγνώμη, υποκρισιά σου αλήθεια με την πρόνη. Πολύ, τα φώτα σου κρύβουν τα αστέρια και όμως οι λάψεις σου είναι τραγικά παραμυθένια. Μητέρα από την ρήμη μου ζητά συγγνώμη,
γρήσια σου αλήθεια με την πλώνη. Ο ήχος της πόλης είναι γκρίζος, μα είναι γλυκός. Γιατί σου τραγουδά ένα σκοπό που είναι ο κάθε πειρασμός. Κουβαλά ματιές που χαζεύουν, χαμένες μες στις σκέψεις. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, την ψυχή σου πώς να θρέψεις. Θέλουμε να βρούμε ρυθμό, μα δεν γινόμαστε ρυθμικοί. Από ένστικτο συνοστιζόμαστε, εικόνα είναι γραφική. Άνθρωποι εποχιακοί ελπίζουν να βρουν το άστρο τους και να κάνουν την αρπαχτή. Βλέπεις, αυτό τελεί επεισόδια σε επανάληψη. Αλλά με άλλο πρωταγωνιστή. Τα κόμπλεξ φαίνεται ότι έχουν φυτευτεί από όταν είμαστε μικροί και για να αφήσουν ψάχνουν αφορμή. Ζούμε για την πόλη, η πόλη δεν μας ζει. Ψάχνουμε για λίγη αγάπη μόλις αυτή κοιμηθεί. Ζούμε για την πόλη, η πόλη δεν μας ζει. Ψάχνουμε για λίγη αγάπη μόλις αυτή κοιμηθεί. Η τρόπολη, τα φώτα σου γρήγορα τα αστέρια. Και πώς οι λάψεις σου είναι τραγικά παραλυμένα. Μητέρα από την ρήμη μου ζητά συγγνώμη. Υποκρισία σου αλήθεια με την πλώνη. Μητρόπολη, τα φώτα σου κρύβουν τα αστέρια. Κι όμως οι λάψεις σου είναι τραγικά παραμυθένια. Μητέρα από την ρήμη μου ζητά συγγνώμη. Υποκρισία σου αλήθεια με την πλώνη. Βιομηχανία, μίλα μου. Δούλεψε τα γρανάζια σου. Φτιάξε τη μοίρα μου. Σου μιλά ένας ιός προδομένος. Ένας που σαν γεννήθηκε ήταν βαπτισμένος. Έμαθα να γαλινεύω πάνω σε ώρες αιχμής. Και να χορεύω σε παιχνίδια λόγου σκέψης και δράσης. Ο τρόπος αυτή Μητρόπολη να αποδράσει. Η επικοινωνία φωνάζει για την κοινωνία τη βάση. Στο περιθώριο και πολλές σχέσεις δεν έχουν γκάσει. Πολλοί ενέργεια σπαταλάτε στο να παρεξηγηθείτε. Αλλά σαν έρθει η ώρα της αλήθειας θα πρέπει να εξηγηθείτε. Μητρόπολη τρανή, μεγαλώνεις ψυχολόγους. Τύπους που δεν ακολουθούν τους κύκλους μου και για μένα βγάζουν λόγους. Δικαίωμά σου η κριτική. Αλλά λάβε υπόψη ότι έρχομαι από άλλο έργο. Άλλη ζωή, προσοχή. Νέα ασθένεια σα χτυπά την πόρτα. Η κατάθλιψη στα αστικά τα κέντρα κάνει βόλτα. Ήξερα παλικάρια μάλαμα. Έχασα επαφή και μόλις τους ξαναβρήκα. Δεν ήταν όπως πρώτα. Ψάχνω την πορεία μου να βρω σε μια γιορτή που ό,τι κακό κι αν γίνει αυτή θα συνεχιστεί. Ψάχνω την πορεία μου να βρω σε μια γιορτή. Σε μια πόλη που τρέφεται με μύθους και με μύθους. Μητρόπολη, τα φώτα σου γρήγορα τα αστέρια. Και πώς οι λάψεις σου είναι τραγικά παραμυθένα. Μητέρα από την ρήμη μου ζητά συγγνώμη. Υποκρισία σου αλήθεια με την πλώνη. Μητρόπολη, τα φώτα σου γρήγορα τα αστέρια. Και πώς οι λάψεις σου είναι τραγικά παραμυθένα. Μητέρα από την ρήμη μου ζητά συγγνώμη. Υποκρισία σου αλήθεια με την πλώνη. Μητρόπολη, τα φώτα σου πριν μου τα στέλνει. Μητρόπολη, τα φώτα σου πριν μου τα στέλνει.